Επειδή εμείς, κύριε Πρόεδρε, όπως και οι περισσότεροι εργαζόμενοι, δεν τρώμε λωτούς, λέμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν κάποτε που λέτε, όχι πολύ παλιά, μέχρι πριν 10 χρόνια, ένας οργανισμός, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος μέσα σε ένα βράδυ, με ένα νόμο και ένα άρθρο, καταργήθηκε και ενσωματώθηκε σε έναν άλλο οργανισμό, τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Ούτε αυτός υπάρχει πια. Έχει αντικατασταθεί από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Τα πρώτα λοιπόν 4 χρόνια, κατά τα οποία ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας ενσωματώθηκε στον ΟΑΕΔ, δεν αναπτύχθηκε καμία δραστηριότητα σχετικά με στεγαστικά προγράμματα. Μιλάω για το 2013, γιατί όλα αυτά που σας είπα έγιναν το 2012, το 2013, το 2014, το 2015 και το 2016. Εύκολα καταλαβαίνουμε τα μισά χρόνια ποιοι ήταν κυβέρνηση και τα άλλα ποιοι. Ενώ το έμψυχο δυναμικό του ΟΕΚ, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, στην ουσία οθήθηκε από τις κυβερνήσεις να μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί πλήρως. Έτσι, από τον ΟΕΚ, τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος πριν καταργηθεί διέθετε 800 εργαζόμενους με αντικείμενο την μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή των εργατικών κατοικιών, σήμερα έχουν μείνει μόνο μερικές δεκάδες εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα, σκόρπιοι μέσα στην ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, στην ουσία μην μπορώντας να κάνουν τίποτα από αυτά που ήταν για τα οποία είχαν προσληφθεί. Όμως, τα παράδοξα δεν σταματούν εδώ. Γιατί ενώ οι κυβερνήσεις κατάργησαν το 2012 τον ΟΕΚ, και λέω οι κυβερνήσεις, ευθύνονται και αυτές που τον κατάργησαν, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά ευθύνονται και ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν τον ανασύστησε και δέχτηκε εν της πράγμασης την κατάργησή του. Συνέχισαν λοιπόν όλες οι κυβερνήσεις, κύριε Πρόεδρε, μέχρι και το 2021 να εισπράττουν εισφορές από τους εργαζόμενους υπέρ της στεγαστικής πολιτικής, υπέρ ενός οργανισμού δηλαδή τον οποίο αυτοί είχαν καταργήσει. Κάθε χρόνο λοιπόν μπαίνουν στα ταμεία του κράτους από αυτό, από αυτή τη διαδικασία, 380 εκατομμύρια ευρώ για τη στέγαση, χωρίς όμως να υπάρχει καμία στεγαστική πολιτική και χωρίς αυτά τα λεφτά να αποδίδονται στη ΔΥΠΑ. Εν τω μεταξύ, η ΔΥΠΑ εκτός εισπράττει τις δόσεις και από τα δάνεια που έχει χορηγήσει αυτός ο ΟΕΚ και εισπράττει και τόκους, 11 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο υπολογίζονται από την αποταμίευση των ποσών για τον ΟΕΚ και τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Τα ποσά λοιπόν αυτά, αν τα αθροίσει κανείς για αυτά τα ποσά που είχαν συσσωρευτεί από τα προηγούμενα χρόνια, φτάνουν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και σχηματίζουν ένα ποσό τεράστιο αποθεματικό για την εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών εν προκειμένου της στεγαστικής πολιτικής. Θεωρητικά, γιατί τίποτα από αυτά που σας είπα δεν έχει γίνει. Παλιότερος νόμος μάλιστα του 2013 υπαγόρευε την αυτοτέλεια αυτών των ποσών και τη διάθεσή τους μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους και εισπράχθηκαν. Όμως έρχεται ένας νόμος το 22 φετινός, ο 49-21, και πλέον δίνει τη δυνατότητα, τον ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση, αυτά τα αποθεματικά, αυτά τα 2-2,5 δις, να χρησιμοποιηθούν και σε αλλότριους σκοπούς, όλοι καταλαβαίνουμε, με μια απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τώρα, αν αυτό που σας περιέγραψα δεν είναι ο ορισμός του μηχανισμού της λαιλασίας των αποθεματικών και της περιουσίας των εργαζομένων, πείτε μου εσείς τι είναι. Ή μάλλον είναι κάτι χειρότερο. Είναι ο μηχανισμός λαιλασίας του κόπου, του ιδρώτα και του αίματος των εργαζομένων. Και έρχεται σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση να μας πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες και να πουλήσει στο λαό ευαισθησία για την κοινωνική της στεγαστική πολιτική. Αν είναι δυνατόν. Για να δούμε όμως ποια είναι η σημερινή κατάσταση. Πολύ σύντομα, μια μικρή περιγραφή. Εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα σήμερα, ένας ενοικιαστής δαπανά περίπου το 60, με βάση στοιχεία και έρευνες που έχουν γίνει,
το 60% του μέσου μισθού για τη στέγασή του, για το ενίκιο, τη δόση, και μια οικογένεια σχεδόν έναν ολόκληρο μισθό. Τα έξοδα στέγαση σύμφωνα με την Ελστάτ αυξήθηκαν κατά 36% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ενώ και τα ενίκια έχουν αυξηθεί μέχρι και 35% στην Αττική και 25% στην υπόλοιπη χώρα. Δεν πρέπει να αναρωτηθούμε τι είναι αυτό που εκτοξεύει τις τιμές, πώς διαμορφώνονται αυτές τις τιμές, γιατί ανεβαίνουν τα σπίτια. Και μετατρέπεται η κατοικία από μια ανάγκη, βασική κοινωνική ανάγκη του ανθρώπου, σε πολυτέλεια. Και μάλιστα στη χώρα μας οδηγεί τους νέους που είναι από 18 μέχρι 34 χρονών, σε ένα ποσοστό 70% περίπου από αυτούς να εξακολουθούν να μένουν, τριαντάριδες άνθρωποι, να μένουν με τους γονείς τους στο ίδιο σπίτι. Ενώ ήταν 58 με 59% πριν 10-12 χρόνια, το 2008. Γιατί? Γιατί πολύ απλά η κατοικία είναι ένα, όπως και όλα τα υπόλοιπα, εμπόρευμα, και όπως για κάθε εμπόρευμα η τιμή μεταβάλλεται συνεχώς, δεν μένει σταθερή, και η άνοδος δεν αποτελεί κανένα έκτακτο φυσικό φαινόμενο που προκύπτει τυχαία, αλλά είναι προϊόν αυτού του συστήματος, της φυσιολογικής λειτουργίας αυτού του συστήματος που ονομάζεται καπιταλισμός, κεφαλαιοκρατική συγκρότηση, όπως θέλετε πέστε το. Και όταν μάλιστα μια καπιταλιστική οικονομία περνάει στη φάση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, τότε πυροδοτείται η ζήτηση σε σχέση με την προσφορά, και αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουν και οι τιμές. Και εδώ οι κρατικές επιδοτήσεις στα πλαίσια της καπιταλιστικής αγοράς, γιατί υπάρχουν και τέτοιες όπως εδώ, όχι μόνο δεν ρίχνουν τις τιμές εν προκειμένου στα σπίτια, αλλά συμβάλλουν στη διατήρηση και στην άνοδο των τιμών να ανέβουν ακόμα περισσότερο. Και βεβαίως αυτό ακριβώς κάνει, αυτό ακριβώς γίνεται και θα γίνει ακόμα περισσότερο και με την διοχέτευση τρισεκατομμυρίων ευρώ, μιλάω τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω δανείων και άλλων κρατικών πακέτων στήριξης, όπως χαρακτηριστικά είναι αυτό που έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και βεβαίως την άνοδο των τιμών την πυροδοτεί και κάτι ακόμα. Και η λεγόμενη πράσινη μετάβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι παλιές κατοικίες, οι οποίες αναβαθμίζονται ενεργειακά, όπως και οι νέες κατασκευές με τα λεγόμενα πράσινα υλικά, στην πραγματικότητα μετατρέπονται σε πανάκριβα πράσινα εμπορεύματα, τα οποία είναι υποχρεωμένος ο λαϊκός καταναλωτής, αν μπορεί και όσο μπορεί, να τα πληρώσει πανάκριβα για να τα χαρεί. Αφήστε το καρτέλ των ομίλων των δομικών υλικών που αυξάνει τις τιμές στα προϊόντα, και αυτό έχει επίπτωση βεβαίως και στις τιμές των ακινήτων. Και βεβαίως η λεγόμενη στεγαστική κρίση, δεν θα τσακωθούμε τώρα για τους όρους, εντείνεται και από την κρατική, επίσημη κρατική πολιτική, είναι προσέλκυσης εγχώριων και ξένων κεφαλαίων για τη μετατροπή της χώρας, είναι ένα από τα βασικά προτάγματα όλων των αστικών κομμάτων, και ιδιαίτερα της Αττικής και της Αθήνας, σε διεθνή προορισμό για υψηλού επίπεδου τουρισμό. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν ανεβάζει τις τιμές. Τι νομίζετε ότι αυτό τις ρίχνει τις τιμές? Ανεβάζει τις τιμές στις κατοικίες. Αφήστε που αυτός ακριβώς ο σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη, για την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, σε νέες επενδύσεις μέσω του real estate, αλλά και με το Airbnb, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις δηλαδή, και τη δραστηριοποίηση ξανά των κατασκευαστικών ομίλων που έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά στις μεγάλες πόλεις, το βλέπουμε, στο πλαίσιο των αναπλάσεων, παραδείγματος χάρη στο κέντρο της Αθήνας, δεν μπορεί να κρυφτεί αυτό, όπως και στο παράκτιο μέτωπο, στα πλαίσια της λεγόμενης τουριστικής ανάπτυξης, όχι της ικανοποίησης της κοινωνικής ανάγκης που έχει ένας άνθρωπος ή μια λαϊκή οικογένεια να κάτσει σε ένα σπίτι, της προκοπής, έτσι όπως πρέπει να ζει ένας άνθρωπος σήμερα, το 2022, μπαίνουμε στο 2023. Για να καταλήξω, κύριε Πρόεδρε, τα προγράμματα αυτά τα οποία φέρνει σήμερα η κυβέρνηση με κάτι βαρύγδουπους τίτλους, το σπίτι μου κτλ., αποτελούν ένα ακόμα μνημόσυνο με ξένα κόλυβα στην πραγματικότητα για το δικαίωμα του λαού στη στέγη. Αξιοποιεί η κυβέρνηση τις εισφορές των εργαζομένων, το αποθεματικό που έχει μείνει από αυτά τα 2,5 δις, πήγε στο 1,5 δις, ας μας απαντήσει
ο Υπουργός του καταργημένου πια Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Και τα κατασκευαστικά αυτά προγράμματα πρόκειται μάλιστα να υλοποιηθούν μέσω παραχώρησης των οικοπαίδων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας σε ΣΔΙΤ, δηλαδή συμπράξεις του κράτους με τους κατασκευαστικούς ομίλους. Είναι η λεγόμενη κοινωνική αντιπαροχή. Τώρα, πού κολλάει εδώ η λέξη, από πού προκύπτει η λέξη κοινωνική, όταν το κράτος θα έχει δούνε και λαβήν δοσοληψία με τους εργολάβους, δεν ξέρω πώς προκύπτει η λέξη κοινωνική. Τους πόρους βεβαίως αυτής της κρατικής στήριξης, της όποιας κρατικής στήριξης, θα τις πληρώσει πάλι ο ίδιος ο λαός μέσα από την κρατική φορολογία. Και είναι γνωστό ότι το 95% της φορολογίας πληρώνεται από τα λαϊκά εισοδήματα, δεν πληρώνεται από τους επιχειρηματικούς ομίλους και το κεφάλαιο. Να θυμίσω μάλιστα εδώ ότι οι εφοπλιστές έχουν εθελοντική φορολογία. Και ποιος δεν θα ήθελε σε αυτή τη χώρα να έχει εθελοντική φορολογία? Δεν θα σας άρεσε να έχετε κι εσείς εθελοντική φορολογία? Όποιον και να ρωτήσουμε, έχουν λοιπόν οι εφοπλιστές, την έχουν και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο δανειολήπτης δεσμεύεται να ξαναπληρώσει την αγορά κατοικίας εκτός από φορολογούμενος, όπως είπαμε, και ως χρήστης, εφόσον στους όρους δανειοδότησης περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης. Είναι υποχρεωτικά αυτά τα προγράμματα. Και βεβαίως η μερίδα του λέοντος των επιδοτήσεων θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση των ομίλων, των επιχειρηματικών, των κατασκευαστικών ομίλων, οι οποίοι του real estate διαχειρίζονται ακίνητα μέσα από την ενοικίαση, την πώληση, τις τράπεζες βεβαίως, αλίμονο, που θα μεγαλώσουν μια νέα γενιά στεγαστικών, επισκευαστικών και πράσινων λεγόμενων δανείων ενεργειακής αναβάθμισης, και όλο αυτό βεβαίως θα έρθει να αποτελέσει την καύσιμη ύλη για την άνοδο της κερδοφορίας των κατασκευαστικών ομίλων, της βιομηχανίας των δομικών υλικών και των τραπεζών. Όλοι αυτοί θα κερδίσουν. Οι εργαζόμενοι, ακόμα και μετά την υλοποίηση αυτών των στεγαστικών προγραμμάτων της όποιας κυβέρνησης, γιατί οι κυβερνήσεις εναλλάσσονται, αλλά αυτά παραμένουν, οι εργαζόμενοι θα εξακολουθούν να είναι ενοικιαστές στην πραγματικότητα στο ίδιο τους το σπίτι, ή το χειρότερο, όμοιροι στους πληστηριασμούς, οι οποίοι βεβαίως αναβαθμίστηκαν μετά τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πια ηλεκτρονικοί, δεν έχουμε εξυγχρονιστεί. Γιατί οι πληστηριασμοί βεβαίως έχουν σχέση και με το στράγγισμα του εισοδήματος, αφού πολλοί άνθρωποι, πολλές οικογένειες δεν μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις τους. Εν κατακλείδη, ούτε η κυβέρνηση, ούτε βεβαίως και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα θέλουν, αλλά ούτε και μπορούν, κατά την άποψή μας, να αντιμετωπίσουν την αιτία της στεγαστικής κρίσης, που είναι η ίδια η καπιταλιστική ιδιοκτησία και αγορά του εμπορεύματος που λέγεται στέγη. Τώρα, συνοψίζοντας, είναι ένα βασικό ερώτημα και νομίζω για το οποίο θεωρούμε ότι μεταφέρουμε και τη φωνή εκατομμυρίων εργαζομένων, γιατί είναι ο ιδρώτας και ο κόπος τους και το αίμα τους, όπως είπαμε. Τι έχουν γίνει άρα για αυτές οι κρατήσεις των εργαζομένων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας μέχρι σήμερα? Τι έχουν γίνει και τι σκοπεύει η κυβέρνηση να κάνει με αυτές? Με αυτά τα εκατομμύρια, με τον ιδρώτα του λαού. Έτσι όπως είναι το νομοσχέδιο, αυτό το νομοσχέδιο μάλλον, τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν, αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς, και είναι ότι είναι ο οριστικός ενταφιασμός για την οποιαδήποτε ανασύσταση, επαναφορά, ανασυγκρότηση ενός οργανισμού όπως ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, μαζί με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, γιατί ήταν παρεμφερείς οργανισμοί, ένας οργανισμός ο οποίος θα είχε βεβαίως την ευθύνη για τη στέγαση και το κατασκευαστικό έργο, και δίνεται στην ουσία φιλέτο, ένα πολύ καλό, πολύ μεγάλο φιλέτο, σε εργολάβους και σε τράπεζες με δανεισμούς να αναλάβουν κτίρια και να τα εκμεταλλευτούν. Κλείνοντας, σε ό,τι αφορά το τμήμα εκείνο του νομοσχεδίου, γιατί το νομοσχέδιο αποτελείται από 3-4 διαφορετικά τμήματα, υπάρχει και ένα κομμάτι στο νομοσχέδιο που αφορά την περιοχή του Ματιού, στο οποίο το νομοσχέδιο υλοποιεί το σχέδιο στο πλαίσιο της εταιρείας εκείνης της ΑΕ ΜΑΤΙ ΞΑΝΑ, το οποίο βεβαίως το ΚΚΕ το είχε καταψηφίσει τότε.
Και το είχε καταψηφίσει για τους εξής λόγους. Επειδή αυτό το σχέδιο, το σχέδιο Μάτι ξανά ΑΕ, δεν εξασφαλίζει εν τέλει τις απαραίτητες υποδομές για την αντιμετώπιση νέων πυρκαγιών. Γιατί από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Σε μια πυρόπληκτη περιοχή πρέπει να εξασφαλίσεις ότι θα είναι ασφαλής από μια επόμενη πυρκαγιά. Τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας τα θεωρούμε και είναι ανεπαρκή. Μπαλώματα γίνονται στην πραγματικότητα. Δεν προβλέπονται ελεύθεροι χώροι. Και βεβαίως όλο αυτό υπαγορεύεται από αυτό που είπα και στην αρχή για την περιοχή εκείνη, για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής, όπου υπάρχουν βεβαίως πολύ μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια, για να μετατραπεί, για να αναπτυχθεί η περιοχή, όχι με βάση τις κοινωνικές ανάγκες για πρώτη κατοικία, αλλά και για δεύτερη κατοικία, γιατί εμείς την αναψυχή της λαϊκής οικογένειας δεν τη θεωρούμε πολυτέλεια. Μια λαϊκή οικογένεια θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ξεκουράζεται, να πάει και διακοπές, να έχει το σπιτάκι της, να ησυχάσει για ένα διάστημα. Αυτή λοιπόν η περιοχή προορίζεται για έναν ακόμα, η περιοχή της Ανατολικής Αττικής, για έναν ακόμα πόλο τουριστικής ανάπτυξης στην Αττική και στην κεντρική Ελλάδα. Επιφυλασσόμαστε, κύριε Πρόεδρε, για την ψήφο μας για την επί της αρχής, γιατί αυτό συζητάμε σήμερα. Θα είμαστε πιο αναλυτικοί και πιο συγκεκριμένοι. Θα τεκμηριώσουμε όλα αυτά που είπαμε. Δεν είναι και δύσκολο, για με βάση τα άρθρα που υπάρχουν στο νομοσχέδιο, στην αυριανή και την μεθαυριανή τοποθέτηση. Ευχαριστώ.